Τι κάνει Γιάννη? Λούπα κάνει, πόπο. Πάμε, τέλεια. Τέλεια. Εκεί. Θα περιμένετε να κάνει beep. Beep. Τέλεια. Όχι, φύγει το απόφυγμα. Υπέροχα, μπράβο. Πάμε στην κίτρινη. Όπα, στην κυρία. Όχι στα πόδια της κυρίας. Γιώργο, είσαι πάρα πολύ κοντά. Όχι, κρίμα, πέρασε ξυστά. Έλα, για προχωρήστε το. Πόσα βήματα πρέπει να κάνει για να φτάσει εδώ το ρομποτάκι, πιστεύεις? Δύο. Πολύ ωραία, περιμένεις. Του πατάμε το κουμπάκι, πάτα δύο φορές. Πολύ ωραία. Πάτα το, Αντρέα μου, εσύ, ναι. Εσύ δεν πατάς τίποτα, Βασίλη. Τέλεια! Τα καταφέρατε υπέροχα, έφτασε στη θέση που θέλαμε. Αντρέα μου, πόσα βηματάκια είπαμε ότι πρέπει να κάνει το ρομποτάκι για να φτάσει στον κωδικό? Πολύ ωραία. Πάτα το τριγωνάκι λοιπόν. Τέλεια. Πάτα δύο φορές το... Ωραία. Και πάλι το τριγωνάκι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα έρθει ο Κωνσταντίνος και με το κινητό θα σκανάρει τον κωδικό για να δούμε τι θα μας πει ο κωδικός αυτός. Ναι. Λίγο πιο ψηλά, Κωνσταντινάκο μου. Αλλά να φαίνεται. Εκεί, κράτα το λίγο σταθερό. Τέλεια. Λοιπόν, για να δούμε όλοι μαζί τι θα μας δείξει. Ελάτε λίγο από εδώ να το δείτε όλοι μαζί. Βίντεο είναι. Ναι, είναι ένα βίντεο. Σε δικιά μας γλώσσα. Ναι. Βιομάζα.
Η βιομάζα δημιουργείται από υπολείμματα φυτών, όπως για παράδειγμα άχυρα, πριονίδια, άχρηστη καρπή, κουκούτσια, καλαμπόκια, ζαχαρότευτλα κτλ. Ή και από ζωικά απόβλητα, όπως κοπριά και άχρηστα αλιεύματα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται είτε η βιοεθανόλη, το οποίο είναι ένα υγρό βιοκαύσιμο, είτε τα πέλετ, βιομάζα σε στέρεη μορφή. Γιώργο μου, πόσα βηματάκια πρέπει να κάνει ο αρχίτας για να φτάσει στον επόμενο κωδικό? 3. Πάρα πολύ ωραία. Πατάω το κουμπί. Α, έλα, πάτα το Βασίλη το τριγωνάκι. Πολύ ωραία. Πάμε. 1. Τώρα ξαναπάτα το. Μπράβο, Βασιλάκο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στον επόμενο κωδικό. Γιάννη. Γιαννάκο, έλα. Πάμε. Να μπαίνει μέσα στο κουτάκι να φαίνεται, έτσι. Εκεί που την κοχύτα. Ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες μοιάζουν με τεράστιους ανεμιστήρες που μετατρέπουν την κινητική ενέργεια από τον άνεμο σε ηλεκτρική. Τα συναντάμε συνήθως επάνω σε βουνά ή ακόμη και μέσα στη θάλασσα, όπου συγκροτούν τα αεολικά πάρκα. Πού πρέπει να πάει η αλικάκι, είπαμε το ρομποτάκι? Πρέπει να στρίψει προς τα δεξιά. Πολύ ωραία. Γιάννη, πάτα το τριγωνάκι. Πάτα αλικάκι το κουμπί. Πάτα, Γιάννη, πάλι το τριγωνάκι. Υπέροχα, πάρα πολύ ωραία. Για να ακούσω τα μπροστά πόσες φορές. 2. Πολύ ωραία. Πάτα τώρα το τριγωνάκι. Πατάς το τριγωνάκι και αφήνεις το κοντρόλ. Δεν κάνεις τίποτα άλλο. 1, 2, 3. Πολύ σωστά. 3, 4, 5. Πάρα πολύ ωραία. Υδροηλεκτρικό φράγμα. Τα υδροηλεκτρικά φράγματα δημιουργούνται σε σημεία όπου υπάρχουν λίμνες ή ποτάμια. Στη μία πλευρά του φράγματος το νερό είναι ψηλότερα από ό,τι στην άλλη και έτσι οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τη διαφορά στο ύψος του νερού και μετατρέπουν την υδραυλική ενέργεια σε ηλεκτρική. Ποιο κουμπάκι πρέπει να πατήσουμε, Βασίλη? Το δεξιά. Πολύ ωραία. Αλικάκι, πάτα το τρίγωνο. Μία φορά το δεξιά. Ωραία, Βασίλη, αλικάκι πάτα το. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κωνσταντίνε μου, πόσα βηματάκια πρέπει να κάνει το ρομποτάκι μπροστά? Πάρα πολύ ωραία. Αλικάκι πάτα το τρίγωνο. Πάτα τα 5 βηματάκια. Το μπροστά, βρε. Αυτό. Πάτα το τριγωνάκι πάλι, αλικάκι μου. 1, 2, 3, 4, 5. Πάρα πολύ ωραία. Φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά μοιάζουν με τεράστιους καθρέφτες που απορροφούν την ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέπουν σε ηλεκτρική. Μπορούμε να τα βρούμε είτε στις σκεπές των σπιτιών ή ακόμη και σε τεράστιες εκτάσεις όπου φτιάχνουν τα φωτοβολταϊκά πάντα.